Στο Ρέθυμνο, μετά από τη σκληρή εποχή της πανδημίας, χτύπα και πάλι αυτό το καλοκαίρι η καρδιά των απανταχού Κρητικών, οι οποίοι σήμερα προχώρησαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, στην έδρα του οργανισμού στο Ρέθυμνο και στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση να χαιρετήσω μια συνάντηση όπου κριτικοί, κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο, σμίγουμε έχοντας μέσα μας κινητήριο δύναμη, την αγάπη, την ειλικρινή αγάπη για τον τόπο μας. Να εξακτηνώνουμε την πρεπιά της Κρήτης, να το πω έτσι, απανταχού της Δεσποτείας Κυρίου, κυριολεκτικός εις όλο τον κόσμο. Στο επίκεντρο των Κρητών της Διασποράς βρέθηκε η Σταυροφορία και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κυρίως στα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς, τα οποία, όπως υπόθηκε, δεν θα πρέπει πουδενή να αποκοπούν από τις ρίζες τους. Στην ίδια κατεύθυνση, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται και για τους κληρικούς της Ομογένειας. Η γλώσσα είναι ένα πρόβλημα. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι γονείς μου μόνο ελληνικά ξέραν. Ήταν πιο εύκολο για μας της δεύτερης γενιάς να μάθουμε τη γλώσσα. Για τα παιδιά μας και τα υπόλοιπα μια μέρα θα είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό εμείς οι απόδειμοι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη γλώσσα, να έρχονται τα παιδιά μας και τα εγγόμενα μας εδώ στην Κρήτη μια μέρα και να μπορούν να συνεννιούνται με τους συγγενείς. Είχα και μια επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής, ο οποίος μου εξέφρασε τον προβληματισμό του για το θέμα της γλώσσας και συμφωνήσαμε ότι κάποιοι από αυτούς θα έρχονται στην Κρήτη για ένα χρονικό διάστημα να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και να επιστρέφουν πίσω για να διακονούν τις ενορίες τους. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κήρυξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τους Κρήτες της Διασποράς με τις ρίζες τους. Οι συμπατριώτες μας και επιχειρηματίες θα θεωρούνται ως οι πιο αποτελεσματικοί πρέσβεις της επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. Προς την κατεύθυνση αυτή, η περιφέρειά μας, μέσα από τη στενή συνεργασία με τους κριτικούς και τις 5 υπήρους, δομούμε μια δυνατή σχέση συνεργασίας. Άρα λοιπόν, η ελληνική γλώσσα είναι διεθνής γλώσσα, είναι η γλώσσα του πολιτισμού, της παράδοσης, της θρησκείας μας, είναι και η γλώσσα του Ευαγγελίου μας. Και θα ήθελα να πω ότι κατανοώ πάρα πολύ την αντικειμενική δυσκολία, όπως ξέρω και την τεράστια προσπάθεια που κάνει η Ομογένειά μας απανταχούς όλο τον κόσμο για να κρατήσει άσβεστη τη φλόγα και την πατριωτική και την θρησκευτική. Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, Νίκος Παπαδάκης, μίλησε για τον εμβληματικό ηγέτη που καθόρισε την πορεία της Ελλάδας.